Ξαφνικά η οθόνη του υπολογιστή μπλοκάρει, ένα μήνυμα ενημερώνει το χρήστη ότι δεν έχει πρόσβαση σε κανένα από τα αρχεία του. Αν θέλει να ανακτήσει την κυριαρχία των δεδομένων του, πρέπει να πληρώσει λίτρα. Αυτή είναι η νέα μορφή διαδικτυακού εγκλήματος, η οποία σαρώνει τα υπολογιστικά συστήματα και έχει κάνει για τα καλά την εμφάνισή της στην Κρήτη. Δεν περνάνε ιούς μέσα, αλλά τα κρυπτογραφούν ώστε να μην είναι προσβάσιμα από τον ίδιο το χρήστη. Τουλάχιστον 4 μεγάλες εταιρείες στο Ηράκλειο και αναρρύθμιτοι απλοί πολίτες ήρθαν αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση τα τελευταία 24 ώρα. Η επίθεση που μεταδίδεται αστραπιαία συνοδεύεται και από τον νομό εκβιασμό για οικονομικά λίτρα. Μάλιστα, το έχω ακούσει, αλλά ευτυχώς δεν μου έχει τύχει εμένα. Σίγουρα και τα προσωπικά, και όχι μόνο για κάθε εταιρεία, αλλά και τα προσωπικά στοιχεία του καθενός στην προσωπική του ζωή. Στις περισσότερες περιπτώσεις η επίθεση γίνεται μέσω ενός απλού email, το οποίο φέρεται να έχει αποσταλεί από κάποια σοβαρή εταιρεία. Αρκεί ο χρήστης να το ανοίξει και μέσα σε δευτερόλεπτα όλα τα αρχεία του είναι πλέον κρυπτογραφημένα. Ασφαλώς είναι, πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι. Είναι οι που έρχονται από το διαδίκτυο είτε μέσω email είτε με απευθείας πρόσβαση του hacker στο σερβερ μέσω της απομακρυσμένης πρόσβασης. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε παλιότερες εκδόσεις. Πέρα από την προσωπική περιπέτεια κάθε θύματος, η ηλεκτρονική παγίδευση επιφυλάσσει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις σε επίπεδο παραγωγής, επιχειρηματικότητας και οικονομίας όταν πρόκειται για δίκτυα εταιριών. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα μιας μεγάλης επιχείρησης της Κρήτης με σημαντική εξαγωγική και επενδυτική δραστηριότητα. Εάν δεχτεί ανάλογη επίθεση, οι hackers με μια κίνηση κλειδώνουν όλα τα αρχεία, έγγραφα, τιμολόγια, συμβόλαια, μελέτες. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. Γι' αυτό το λόγο και πρέπει να είστε προσεκτικοί. Τα λίτρα καταβάλλονται με τη μορφή του ιντερνετικού νομίσματος, τα γνωστά bitcoins, τα οποία είναι μη ανιχνεύσιμα. Όμως η ανταπόκριση του θύματος κρύβει κινδύνους, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί των υπολογιστών, καθώς δεν είναι καθόλου σίγουρο πως αν κάποιος πληρώσει λίτρα, θα λάβει και τον κωδικό για την αποκρυπτογράφηση των αρχείων του. Αντίθετο αυτό, δίδεται κατόπιν συναλλαγής παράνομης, δηλαδή λίτρα. Όλοι καταλήγουν στο ίδιο, στο να ζητάνε bitcoins για να σου γυρίσουν τα αρχεία σου πίσω, το οποίο βέβαια δεν είναι και σίγουρο ότι θα κάνεις την πληρωμή και θα τα πάρεις. Έχει ένα 30 με 40% πιθανότητα να σου στείλουν ένα decrypt και να σώσει τα αρχεία σου. Θεωρητικά ξεκλειδώνει τα αρχεία αυτά και σας δίνει πάλι πίσω τον έλεγχο του υπολογιστή σας. Αν είναι καλό να το κάνετε, αυτό το γνωρίζετε εσείς. Πάντως δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ο εκβιαστής ο οποίος με τον οποίο συναλλάσσεστε, θα σας στείλει πραγματική λύση ή μέσα σε αυτή τη λύση αν θα έχει πακετάρει κάτι άλλο για να μπορεί να σας κρατάει στο χέρι και μελλοντικά.